9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Εθνικού Ποιητή Διονυσίου Σολομού. Έχει καθιερωθεί αυτή η μέρα, κάθε χρόνο, αυτή η ημερομηνία, ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Σύμφωνα βέβαια με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας. Την ίδια ώρα ξεχωρίσαμε εδώ η ομάδα της Κρήτης σήμερα ένα βίντεο το οποίο δημοσιοποίησε στο διαδίκτυο η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού με παιδάκια από διάφορες χώρες του κόσμου που προσπαθούν να προφέρουν ελληνικά και να πούν κάποιες ελληνικές λέξεις. Πάμε να πάρουμε μία γεύση και μετά ακολουθεί μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο στο κλίμα. Πολλά φοβερά τρομερά θρέφει τέρατα γη, μα το φρόνημα του άντρα που είναι σε τολμή αξεπέραστο. Ποιος μπορεί να το πει? Κριτητής γέρες στη μέσο, εν είναι ο πιπόντο, καλή και πύρα περίρητος. Ίσιονός άριστος αμήνεστε περιπάτες. Όνειος σκιάς είναι ο άνθρωπος. Πολλά τα δεινά που δεν ανθρώπου δεινότολον πέλη. Στέκονται και αναδεύονται, αληθινά σαν να είναι και έχουν μέσα τους ψυχή. Τι υπερμαχώ στρατηγό τα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δίνων ευχαριστήρια. Κι όπου κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλέσει να γελούν τα μάτια των ανθρώπων. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Θέλει αρετή και τολμή η ελευθερία. Απ' τα κόκαλα φλανέρι των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Αλλά, Θεά, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου και στις εγώ τη ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω. Μα ποιοι σαν τούτοι δεν γνώριζε κανείς, μήτε πια η πατρίς του μες στο Μέγα Πανελλήνια. Αυτή η ορθότης πιθανόν είναι η αιτία της μομφής. Μία στραβή η ζωή μας, μα προλαβαίνουνε. Άνεμος φυσαγγελικός, από μακρά φτασμένος. Όνειρο ανάγλυφο, θα έρθω κοντά σου κατά κορύφος. Κάποτε θα ανταμώσουμε στους λόγους ότι μη ξεχνάς, περπάτε. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Και το θαλάσσιο της Ελλήνης, μια μάνα πόνεσε, παιδί. Ας μην το κρύβουμε, διψάμε για ουρανό. Τάχα, ότι επισκευάζει μια παράληψη παλιά, είναι σαν καινούρια, σου παράγγελο φιλοπαίγμα μύθος. Γλώσσαν με δώσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στη σαμούδια στο μύρο. Μονάχη εγνιά, η γλώσσα μου στη σαμούδια στο μύρο. Λοιπόν, εξαιρετική προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον διδάκτορα, φιλόλογο, τον κύριο Τάσο Χατζή Αναστασίου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή της πρόσκλησης. Δική μας η χαρά. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, αν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το βίντεο το οποίο, οπτικά εννοώ, το βίντεο το οποίο παρουσιάσαμε. Τι συναισθήματα προκύπτουν βλέποντας παιδιά από δεκάδες χώρες του κόσμου να επιχειρούν να προφέρουν ελληνικές λέξεις, στίχους με ξεχωριστά μηνύματα, διαχρονικά μηνύματα? Ναι, όχι, πολύ συγκινητικό και μπράβο στη γραμματεία που τέτοια μέρα προβάλλει ένα τέτοιο έργο. Πραγματικά και συγχαρητήρια και σε εσάς που κάθε χρόνο κάνετε ένα τέτοιο υποχρέωσή μας, έργο. Υποχρέωσή μας, κύριε Χατζή Αναστασίου. Ελληνική γλώσσα. Να εστιάσουμε λίγο από τα βασικά για ποιους λόγους αυτός ο πλούτος, ο περίφημος πλούτος της ελληνικής γλώσσας είναι γνωστός σε μια διεθνή κλίμακα, σε μια παγκόσμια κλίμακα. Ναι, κοιτάξτε, κοίταζα κάποια στοιχεία. Η ελληνική γλώσσα έχει καταγεγραμμένα εν χρήση, που χρησιμοποιούνται δηλαδή λίματα, κοντά στις 300.000. Και έχουμε μόνο 11 περίπου εκατομμύρια χρήστες της γλώσσας αυτής. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η αγγλική που διαρκώς ανανεώνεται, κυρίως εξαιτίας της τεχνολογίας, που ομιλείται από περίπου 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως
άτομα, έχει αυτή τη στιγμή 350.000 καταγεγραμμένα λήματα που καταλαβαίνουμε όλοι που οφείλεται αυτός ο δικός της πλούτος. Άρα μιλάμε δηλαδή για μια υπερδύναμη γλωσσική, την οποία δεν υπάρχει λόγος τώρα και χρόνος να επιχειρηματολογήσουμε γιατί υπάρχει, αλλά σίγουρα όλοι κατανοούν ότι οφείλεται στο ότι η σημερινή ελληνική γλώσσα αρδεύει, παίρνει στοιχεία δηλαδή, από έναν τεράστιο πλούτο μιας γλώσσας η οποία μιλήθηκε και γράφτηκε για χιλιάδες χρόνια παράγοντας τόσο σπουδαία έργα. Είναι αυτό το έργο που και τώρα συνεχίζεται και το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς από την ιστορία αυτής της γλώσσας και που δίνει συνεχώς νέους καρπούς. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα, πολύ πρόσφατο. Είχαμε την τελευταία μετάφραση από την Τασούλα Καραγεωργίου, μια εξαιρετική κλασική φιλόλογο και ποιήτρια, των ποιημάτων της Σαπφούς, και μάλιστα των τριών τελευταίων ποιημάτων, όταν λέω τελευταίων που ανακαλύφθηκαν τελευταία σε παπύρους στην Αιγυπτιακή έρημο και διαβάστηκαν και αποκαταστάθηκαν, και βλέπουμε πόσο αυτά τα ποιήματα που γράφτηκαν εκατοντάδες χρόνια παλαιότερα έχουν επηρεάσει και γλωσσικά ακόμα, αλλά και με τα θέματα που αναδεικνύουν, ας πούμε την ανάδειξη του συναισθήματος, τη νεότερη και τη σύγχρονη ποίηση. Είναι δηλαδή μια διαρκώς ανανεούμενη γλώσσα η ελληνική, και αυτό είναι έτσι που προκαλεί τον θαυμασμό, τη γοητεία, το μεγάλο, το συγκριτικό πλεονέκτημα. Να πάμε και σε όλους αυτούς που αναφέρονται και σε μια σταδιακή υποβάθμιση αυτού του πλούτου της ελληνικής γλώσσας. Σας φοβίζει κάτι? Κοιτάξτε, έχετε κάποιες ενστάσεις? Κοιτάξτε, ως εκπαιδευτικός της τάξης, οπωσδήποτε έρχομαι καθημερινά σε επαφή, μάλιστα και τώρα που μιλάμε, τώρα διόρθωνα γραπτά δοκίμια μαθητών μου και στέκομαι στα γλωσσικά λάθη. Αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι και να πιέσουμε ως πολίτες, και εσείς από την πλευρά σας με τη δύναμη που διαθέτετε, κυρίως την πολιτική και πνευματική μας ηγεσία, όσους δηλαδή εκφέρουν δημόσιο λόγο, να προσέχουν και να αντιμετωπίζουν τα ελληνικά με την στοργή, όπως είπε πρόσφατα ένας καθηγητής εκδήλωση της Ακαδημίας για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, να αντιμετωπίζουν με στοργή την ελληνική γλώσσα, να τη φροντίζουν και να την καλλιεργούν, και αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε αυτό να έχει αντανάκλαση και στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη γλωσσική παιδεία και να μπορούν, γιατί τα φορτώνουμε συνήθως τους νέους που δεν μιλούν ελληνικά, που γράφουν. Εκεί ήθελα να πάω, γιατί μιλήσατε για μαθητές, μιλήσατε για δοκίμια, έτσι, μιλήσατε για εκφραστικά λάθη και σε λανθασμένες διατυπώσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η νέα γενιά, οι μαθητές γυμνασίου, λυκείου, έχουν επίγνωση της ιδιαιτερότητας της ελληνικής γλώσσας. Κοιτάξτε, αυτό είναι χρέος δικό μας να το δείξουμε στα νέα παιδιά, την αξία δηλαδή της ελληνικής γλώσσας. Οπότε ευελπιστώ ότι τα νέα προγράμματα σπουδών θα δείξουν επιτέλους την διαχρονική της αξία. Θα δείξουν δηλαδή το κατά πόσο η ελληνική γλώσσα παραμένει ζωντανή με όλες τις μορφές, είτε είναι αυτή η λόγια, είτε είναι η αρχαιότερη, είτε είναι η ομηρική, είτε είναι η νεότερη, η σύγχρονη, η δημοτική, η διάλεκτη, όλος αυτός ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας που αξίζει και να της δίνεται σημασία, αλλά και να καλλιεργείται, να μαθαίνεται και βέβαια να χρησιμοποιείται
σωστά, με φαντασία, με δημιουργικότητα, γιατί βέβαια μία γλώσσα διαρκώς εξελίσσεται, δεν είναι νέες τεχνολογίες. Νεκρός, αλλά ένα ζωντανός οργανισμός. Social media και ελληνική γλώσσα. Νέες τεχνολογίες, social media και ελληνική γλώσσα. Μία δύσκολη εξίσωση. Αναπόφευκτο το ερώτημα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αισιόδοξος. Δεν μ' αρέσει ο ρόλος του Γκρινιάρη και του Μεμψίμηρου. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα γράφουν περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι επειδή επικοινωνούν γραπτά ο κόσμος, οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι άνθρωποι μέσω των μέσων αυτών, γράφουν περισσότερο. Ενώ παλιότερα δεν θα έγραφαν. Τώρα γράφουν. Οπότε έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους που γράφουν και επομένως μπορεί πολλοί από αυτούς να μην χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα, να κάνουν λάθη, ασυνταξίες, όλα αυτά που μας ενοχλούν συνήθως εμάς τους μεγαλύτερους. Όμως ανάμεσα στα παιδιά αυτά, να τα πω έτσι, τα παιδιά τα δικά μας που γράφουν, υπάρχουν και όντως δείγματα έτσι καλλιέργειας της γλώσσας, διότι γράφουν πολύ συχνότερα από ό,τι θα έγραφαν. Δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν το έχουμε αξιολογήσει ακόμα, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα που μας υποχρεώνουν να επικοινωνούμε μεταξύ μας σε γραπτό λόγο. Γιατί ο γραπτός λόγος είναι σταθερά πιο επεξεργασμένος από τον προφορικό. Είναι μια παράμετρος που αγνοούμε. Εγώ ήθελα να δώσω τον αισιόδοξο. Και καλά κάνατε. Την αισιόδοξη πλευρά. Η εναλλακτική ματιά. Σίγουρα ταλαιπωρείται η ελληνική γλώσσα, αλλά έχουμε μια τέτοια ποσότητα γραπτού λόγου που μέσα από αυτήν σίγουρα υπάρχει και. Τελευταία ερώτηση. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από τον σημερινό κατά κάποιο τρόπο εορτασμό της ελληνικής γλώσσας, 9 Φεβρουαρίου. Ποιο είναι το δυνατό μήνυμα που προκύπτει? Το δυνατό μήνυμα είναι διαχρονικό και πάλι, ότι η ελληνική γλώσσα αξίζει φροντίδα, αξίζει την προσοχή μας, αξίζει τη στοργή μας και θα πρέπει να της δίνεται κάθε δυνατότητα από τις κυβερνήσεις, από τα Ινστιτούτα, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από κάθε φορέα που αρθρώνει δημόσιο και εκφέρει λόγο, να έχει τη θέση που της αξίζει. Σωστά. Δηλαδή κάθε φορά να ανανεώνουμε, έστω και με αφορμή αυτή την επέτειο, αυτή την υπόσχεση στον εαυτό μας. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζη Αναστασίου, τι να πω, να σε ευχαριστήσω θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε. Μας τιμάτε ιδιαίτερα κάθε φορά. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά.